Γεια σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου από την NLP Greece και συνεχίζουμε εδώ στο Leading Minds Festival τις εξειδικευμένες ομιλίες γύρω από το σύστημα NLP και τις εφαρμογές του. Στο Stage του Mental Health σήμερα, το θέμα μας είναι γύρω από τους εφήβους. Η εφηβεία είναι ένα θέμα ανεξάρτητο, διότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, με προκλήσεις όπως σχολείο, παρέες, αποφάσεις για το μέλλον, όγκος ύλης που πρέπει να διαχειριστούν, συναισθηματικές μεταπτώσεις. Και το θέμα είναι πώς θωρακίζονται οι έφηβοι και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους και τι έρχεται να προτείνει το NLP. Στην NLP Greece, κύριο μέλημά μας είναι ο συνδυασμός των διαφόρων επιστημονικών πεδίων με το σύστημα NLP. Και εδώ εκπαιδεύονται επαγγελματίες, μεταξύ αυτών ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, με σκοπό να το συνδυάσουν με το αντικείμενό τους και να το εντάξουν στην πλατφόρμα της εξειδίκευσής τους. Σήμερα έχουμε μαζί μας την ψυχολόγο και επιστημονικό συνεργάτη της NLP Greece, την Ξένια Στεφανοπούλου, η οποία εξειδικεύεται στους εφήβους. Και το θέμα μας, το NLP, στη θωράκιση και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του εφήβου. Ξένια μου, ξέρουμε ότι είμαστε στα πιο ειδικά χέρια. Καλησπέρα Αλεξάνδρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Σήμερα πράγματι θα μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την θωράκιση των εφήβων, με την ψυχική ανθεκτικότητά τους και πώς μπορούμε με τις τεχνικές του NLP να κάνουμε πολύ πολύ πιο δυνατούς τους έφηβους. Στον κόσμο γίνονται και γίνονται πάντα, επικρατούν οι συνθήκες δύσκολες. Έχουμε πολέμους, έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις, έχουμε φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα η πανδημία του κορονοϊού τα τελευταία 2 χρόνια μας έδειξε πως από τη μια στιγμή στην άλλη αυτά που ξέραμε και αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα στη ζωή μας πάβουν να ισχύουν και μπορούν πάρα πολύ εύκολα να ανατραπούν. Τι είναι όμως η ψυχική ανθεκτικότητα? Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να μπορεί να αντιμετωπίζει μικρές, μεγάλες, δυσκολίες, ανατροπές, απρόβλεπτες καταστάσεις με έναν θετικό τρόπο, να χρησιμοποιεί το θάρρος και την επιμονή του, να βγαίνει νικητής, να αντιμετωπίζει πολλές φορές χρόνια προβλήματα και μέσα από όλες αυτές τις δύσκολες εμπειρίες να αναπτύσσεται, να μαθαίνει, να γίνεται σοφότερος. Είναι λοιπόν μια θετική προσαρμογή του ανθρώπου μετά από ένα τραυματικό γεγονός ή μια χρόνια δύσκολη κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα είναι και η ικανότητά του για ανάκαμψη. Άρα λοιπόν, με 2 λόγια μπορούμε να πούμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας συνδυασμός τόσο των γνωστικών όσο και των συμπεριφορικών επιλογών που έχουμε και δημιουργούμε ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Μιλώντας για την ψυχική ανθεκτικότητα θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε τις 2 σημαντικές τις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι το κατά πόσο ένα άτομο τα καταφέρνει καλά στη ζωή του, κυρίως σε σχέση με ένα σύνολο αναμενόμενων συμπεριφορών και αναπτυξιακών επιτευγμάτων που έχει. Και δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ο βαθμός που ο άνθρωπος εκτίθεται σε δύσκολες συνθήκες, είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν, οι οποίες είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη και πορεία του μέσα στη ζωή. Για να μιλήσουμε όμως για τους εφήβους, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, ας πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον πάρα πολύ περίεργο εφηβικό εγκέφαλο. Η δομή του εφηβικού εγκεφάλου συνθέτει μία κατάσταση συγκίνησης ή όπως λέμε αλλιώς συναισθηματικής αστάθειας για τους εφήβους. Το κλειδί για να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά των εφήβων είναι ο έλεγχος του συναισθήματος και η περιοχή του εγκεφάλου η οποία είναι υπεύθυνη και ενεργοποιείται όταν βιώνουμε συναίσθημα είναι η αμυγδαλή. Είναι μία μικρή, πολύ περίπλοκη νευρική δομή που έχει σχήμα το αμύγδαλο, γι' αυτό λέγεται και αμυγδαλή, που βρίσκεται μέσα στο στεφανιαίο σύστημα του εγκεφάλου. Η αμυγδαλή λοιπόν, η οποία έχουμε 2, γιατί βρίσκεται μία στην αριστερή και μία στη δεξιά πλευρά αντίστοιχα του εγκεφάλου,
είναι υπεύθυνη για την αποκωδικοποίηση των συγκινήσεων και παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά των εφήβων. Η βασική λοιπόν διαφορά ανάμεσα σε έναν εφηβικό εγκέφαλο και στον εγκέφαλο ενός ενήλικα είναι ότι ο έφηβος στον έφηβο υπερτερεί και πρωταγωνιστεί το συναίσθημα και η συγκίνηση σε βάρος της λογικής κριτικής σκέψης και των λογικών αποφάσεων όπως συμβαίνει συνήθως στους ενήλικες. Αυτό που πρέπει εδώ λοιπόν να κρατήσουμε είναι ότι οι έφηβοι μπορεί να έχουν δυσκολία να ερμηνεύσουν τα συναισθήματά τους καθώς και τα συναισθήματα των άλλων. Κατανοούν όμως διανοητικά πάρα πολύ καλά ένα θέμα. Οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις τους είναι συναισθηματικές. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σημαντικό κομμάτι της βιολογίας του εφήβου είναι αυτό, όταν εμείς καλούμαστε με τις τεχνικές του NLP να ενισχύσουμε την ψυχική τους ανθεκτικότητα και ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολύ έντονες συναισθηματικές ή παρορμητικές αντιδράσεις. Ας δούμε όμως τι είναι το NLP και πώς αυτό μας βοηθά στη δουλειά που κάνουμε με τους εφήβους. Το NLP είναι ένα γνωσιακό σύστημα. Ουσιαστικά εστιάζει στη διαδικασία αποτύπωσης της διακριτής αποτελεσματικότητας. Είναι μια διαδικασία modeling. Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 70 από διεπιστημονική ομάδα, όταν οι δικαίοι επιστήμονες από τους τομείς της γνωσιακής και συμπεριφορικής ψυχολογίας, της νευροφυσιολογίας, της φιλοσοφίας, της βιολογίας και των ευρωεπιστημών, αποφάσισαν να χαρτογραφήσουν την πορεία ανθρώπων οι οποίοι τα είχαν καταφέρει πολύ καλά σε διάφορους τομείς της ζωής τους. Είναι λοιπόν modeling επιτυχημένων στρατηγικών και είναι ένας τρόπος δημιουργικής και ευέλικτης σκέψης. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός εστιάζει στη φυσιολογία του εγκεφάλου, στη λεκτική και μη λεκτική γλώσσα επικοινωνίας και στρατηγικές, με τις οποίες ο ανθρώπινος εγκέφαλος οργανώνει τα μοτίβα σκέψης του, γλώσσας και συμπεριφοράς του. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εφήβους. Η εφηβεία είναι μία περίοδος πολύ δύσκολη, με πάρα πολλές εναλλαγές. Υπάρχει μία κυρίαρχη βιολογική διαδικασία, η οποία επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη γενικότερη υγεία του εφήβου. Μέχρι πρότινος υπήρχε η άποψη ότι ο εγκέφαλος οριμάζει και ολοκληρώνει την ανάπτυξή του σε νεαρή ηλικία. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες ότι η πλήρης εγκεφαλική ορίμανση φτάνει μέχρι τα 25 έτη της ζωής ενός ανθρώπου. Τι γίνεται λοιπόν στους εφήβους? Δύο χαρακτηριστικά, δύο διαδικασίες ταυτόχρονες. Από τη μία έχουμε την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλων βιολογικών συστημάτων, τα οποία οριμάζουν ραγδαία, και από την άλλη έχουμε την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, του εφήβου. Εδώ λοιπόν στις μέρες μας μιλάμε για ένα mismatch, για μία αναντιστοιχία στην ηλικία της βιολογικής και της ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής ορίμανσης. Δηλαδή, ο έφηβος οριμάζει πρώτα βιολογικά και με μία χρονοκαθυστέρηση έρχεται και η ψυχοκοινωνική του ορίμανση. Αυτή η καθυστέρηση, η οποία οφείλεται και στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας, στις πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις από τους εφήβους, αυτή λοιπόν όλη η καθυστέρηση και αυτή η πίεση πολλές φορές αυξάνει και τον κίνδυνο για διάφορες και ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές διαταραχές και αντικοινωνικές συμπεριφορές και πολλές επικίνδυνες συμπεριφορές των εφήβων. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μία πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση μεταξύ των προστατευτικών παραγόντων, και που θα τους δούμε πολύ αναλυτικά αμέσως, και των παραγόντων επικινδυνότητας του ατόμου. Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό του ατόμου. Ένας έφηβος, ένας άνθρωπος δεν γεννιέται με το χαρακτηριστικό της ψυχικής ανθεκτικότητας. Είναι κάτι που μπορεί να το αποκτήσει. Είναι κάτι που μπορεί να το μάθει. Είναι μια δυναμική και συνεχιζόμενη διαδικασία, ανάλογα και με τις συνθήκες του περιβάλλοντος που ζει και που μπορεί να μεταβάλλεται. Άρα, το πλαίσιο και η αλληλεπίδραση μιας σειράς τόσο ατομικών χαρακτηριστικών του εφήβου, όσο και του περιβάλλοντος του, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και κάποια στιγμή της ζωής τους να είναι ψυχικώς ανθεκτικά σε δύσκολες συνθήκες και άλλες φορές να είναι λιγότερο ανθεκτικά. Μπορούμε να δούμε λοιπόν ένα έφηβο να αντιμετωπίζει με επιτυχία σημαντικές στρεσογόνες καταστάσεις και άλλες φορές στη ζωή του, σε άλλες χρονικές περιόδου της εφηβείας, να μην μπορεί να τα καταφέρει. Από τη δεκαετία λοιπόν του 70, οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι χρησιμοποίησαν την πιο συστηματική και πιο ουσιαστική τεχνική του NLP, τη διαδικασία της παρατήρησης και του modeling.
Παρατήρησαν λοιπόν ότι παιδιά τα οποία βρίσκονταν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή ήταν παιδιά που είχαν οικονομικά προβλήματα, κοινωνικό αποκλεισμό, είχαν προβλήματα οικογενειακά, παρόλο τα έντονα στρεσογόνα προβλήματά τους, φαίνονταν να επιτυχάνουν στη ζωή τους. Οι ειδικοί λοιπόν τα μελέτησαν και πίστεψαν πως μελετώντας τα και βλέποντας τι ακριβώς καλό έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, αυτό ακριβώς είναι και το NLP, η παρατήρηση και η αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικής συμπεριφοράς, θα μπορούσαν να αναπτύξουν προγράμματα που θα στήριζαν και άλλα παιδιά που αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα. Μέσα από αυτή τη θέση και μέσα από αυτή την έρευνα προήλθε ο όρος ψυχικής ανθεκτικότητας. Αυτό λοιπόν που είδαν μέσα από την παρατήρηση και τη μελέτη οι επιστήμονες είναι πως τα ανθεκτικά παιδιά, τα περισσότερο ανθεκτικά παιδιά, αυτά που τα είχαν καταφέρει παρά τις αντιξοότητες, είχαν εσωτερικές και εξωτερικές δυνατότητες, πηγές στήριξης, προστατευτικούς παράγοντες και το πιο σημαντικό όλων είναι ότι είχαν μία εσωτερική θέση ελέγχου. Δηλαδή αυτά τα παιδιά πίστευαν ότι τα ίδια και όχι οι περιστάσεις μπορούσαν να επηρεάσουν αυτό που θα καταφέρουν. Πίστευαν δηλαδή στη δυνατότητά τους να επηρεάσουν το περιβάλλον τους, να το ξεπεράσουν και να φτάσουν στο στόχο τους. Δυνατότητες ψυχικής ανθεκτικότητας είναι τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά των ατόμων ή των καταστάσεων, τα οποία αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την ύπαρξη θετικών αποτελεσμάτων στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, ένα καλό νοητικό δυναμικό αποτελεί ένα παράγοντα που προβλέπει καλή γνωστική ανάπτυξη του παιδιού στο μέλλον. Πηγές στήριξης. Πηγές στήριξης είναι τα κοινωνικά, ανθρώπινα και άλλα εφόδια που έχει το άτομο και που τα χρησιμοποιεί σε διάφορες διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δυνατότητα να έχει βιβλία, δυνατότητα να έχει απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό. Προστατευτικοί παράγοντες είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ίδιων των ατόμων, αλλά και των πλαισίων μέσα στα οποία ανήκουν. Είναι δηλαδή η αυτοπεποίθηση του παιδιού, είναι η αυτογνωσία του παιδιού, είναι οι δεξιότητες του παιδιού, αλλά είναι και οι σχέσεις που το παιδί έχει διαμορφώσει με την οικογένεια και με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Οι προστατευτικοί παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που βοηθούν όταν τα επίπεδα επικινδυνότητας είναι υψηλά. Μειώνουν οι προστατευτικοί παράγοντες την πιθανότητα εκδήλωσης προβλημάτων ή συσχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης θετικών αποτελεσμάτων. Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που εμφανίζουν ψυχική ανθεκτικότητα σε αντίξωες συνθήκες χαρακτηρίζονται από μία σειρά προστατευτικών παραγόντων, όπως είναι η κοινωνικότητα, είναι η προσωπική αίσθηση της επάρκειας και η καλή σχέση τουλάχιστον με ένα γονέα. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πλαισίωσης και υποστήριξης της ψυχικής ανθεκτικότητας ενός εφήβου είναι η ύπαρξη μιας συναισθηματικά δυνατής σχέσης ανάμεσα στο παιδί με έναν τουλάχιστον ενήλικα, ο οποίος είναι επαρκής και συναισθηματικά διαθέσιμος κάθε στιγμή για τον έφηβο. Τα τελευταία χρόνια στα θέματα της ψυχικής και πνευματικής υγείας έχει γίνει μια μεγάλη στροφή. Το ενδιαφέρον έχει μετακινηθεί από το πώς μπορούμε να μειώσουμε τους παράγοντες κινδύνους στη ζωή ενός εφήβου, στο πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε το ίδιο το άτομο. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ πώς θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον, το εξωτερικό ενός εφήβου, όσο το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε στον έφηβο τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεται για να μπορέσει να ενισχύσει την ψυχική του ανθεκτικότητα. Τρεις είναι παράγοντες επιρροής. Είναι το ίδιο το άτομο, είναι η οικογένεια και είναι και η κοινότητα. Οι έρευνες που χρησιμοποίησαν την παρατήρηση μας δείχνουν ότι το πιο σημαντικό υποστηρικτικό και προστατευτικό σύστημα σε ένα παιδί είναι οι γονείς και η οικογένεια. Η ψυχική λοιπόν ανθεκτικότητα, που είναι κομμάτι των παιδιών και των εφήβων, χρειάζεται υποστήριξη για να μπορέσει να ανθίσει, για να μπορέσουν οι έφηβοι πραγματικά να την χρησιμοποιήσουν, έτσι να το πω λίγο πιο απλά. Τα παιδιά στην εφηβεία είναι γεννημένοι με δυνάμεις και ικανότητες να ανταπεξέρχονται σε αντιξοότητες, να μαθαίνουν από τα λάθη τους, να οριμάζουν, να δοκιμάζουν, να αλλάζουν δρόμους.
Δεν μπορούν όμως να αναπτύξουν και να ενεργοποιήσουν αυτές τις εσωτερικές δυνάμεις, εκτός αν τους δοθούν ευκαιρίες να το κάνουν. Ο στόχος του NLP είναι να δείξει στους εφήβους με ποιον τρόπο μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτές τις εσωτερικές τους δυνάμεις. Με ποιον τρόπο μπορούν να τις γνωρίσουν καταρχήν, να τις αποδεχτούν και να τις θέσουν στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μικρά ή μεγάλα ή ακόμα και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στη ζωή τους. Οι γονείς και, και η οικογένεια είναι πολύ σημαντικά υποστηρικτικά, όπως είπαμε, συστήματα για τους εφήβους. Οι έφηβοι δρούν σύμφωνα με τις προσδοκίες των γονιών τους για αυτούς και οι γονείς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής των εφήβων, που οφείλουν να τους βοηθήσουν και να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές ικανότητες και εσωτερικές δυνάμεις. Δουλεύοντας με γονείς με τις τεχνικές του NLP, ακολουθούν μία σειρά από ερωτήσεις που συχνά τους βάζουμε να σκεφτούν και να κάνουν και στον εαυτό τους, αλλά και μεταξύ τους τη σχέση που έχουν δημιουργήσει με τα παιδιά τους. Καλούμε λοιπόν τους γονείς να σκεφτούν ότι βοηθούμε τον έφηβο να εστιάσει στις δυνάμεις του και να χτίσει πάνω σε αυτές. Σαν γονιός παρατηρώ ότι κάνει σωστά το παιδί μου ή εστιάζω μόνο στα λάθη του ή του δείχνω πως πάντα κάνει λάθος. Τον βοηθάω να αναγνωρίσει τι κάνει για τον εαυτό του. Μπορώ να τον βοηθήσω να χτίσει εκπαιδευτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα του είναι απαραίτητες. Τον υποτιμώ, του κάνω κήρυγμα, του λέω πως πρέπει να λειτουργήσει με βάση το πώς λειτουργούσα εγώ ή τον ενισχύω να παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Μιλάω μαζί του, κρατάω ανοιχτή επικοινωνία, μπορώ να καταλάβω τι μου λέει, αναγνωρίζω τις ικανότητές του, τις επάρκειές του. Οι προστατευτικοί παράγοντες που βοηθάμε με το NLP να χτιστούν τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό πλαίσιο είναι αυτοί που βλέπετε εδώ σε αυτό το πίνακα στην αριστερή πλευρά. Δουλεύοντας λοιπόν με τον έφηβο, τι μας ενδιαφέρει? Να ενισχύσουμε τον αυτοέλεγχό του, να γνωρίσει τον αυτοέλεγχό του, να δει πώς μπορεί να συνδεθεί με τους γύρω του και με το κοινωνικό περιβάλλον. Δουλεύοντας με τους εφήβους και με τις οικογένειες, μιλάμε για το πώς καθορίζουμε την οικογενειακή συνοχή και πώς χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Πώς μοιράζουμε ευθύνες μέσα στην οικογένεια και πώς μαθαίνει το παιδί μέσα από την οικογένεια να διαχειρίζεται την κρίση, την απόρριψη και όλες τις δυσκολίες έχοντας σαν πρώτα μοντέλα συμπεριφοράς και πρότυπα συμπεριφοράς τους γονείς του. Και φυσικά ασχολούμαστε με το να δείξουμε στον έφηβο πώς είναι η αίσθηση του ανήκει σε μια κοινότητα και πώς νιώθει μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο που μπορεί να παρέχει προστασία και υποστήριξη. Άρα, συνοψίζοντας, το NLP μας βοηθάει στους εφήβους στο να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τη θετική αυτοεικόνα τους, να αποκτήσουν την εσωτερική θέση ελέγχου, το εσωτερικό κέντρο ελέγχου και να αντιληφθούν ποιο είναι το δικό τους νόημα και ποιος είναι ο δικός τους σκοπός, είτε στους στόχους τους, είτε στη μετέπειτα ζωή τους. Τα 7 χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας που δουλεύουμε με τους εφήβους χωριστά, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και γνωσίες του NLP, είναι η επάρκεια, η αυτοπεποίθηση, η σύνδεση, ο χαρακτήρας, η συμβολή, η αντιμετώπιση και ο έλεγχος. Αυτά τα 7 ξεχωριστά αλλά αναπόσπαστα χαρακτηριστικά συνθέτουν τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα σε έναν έφηβο. Η επάρκεια ξεκινάμε από εκεί γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Οι έφηβοι αποκτούν την επάρκεια μέσω εμπειρίας. Με το NLP τι κάνουμε, βλέπουμε τις εμπειρίες του, διαβάζουμε τις εμπειρίες του, αναγνωρίζουμε τα φίλτρα που έχει χρησιμοποιήσει ο εγκέφαλός του, έτσι ώστε η εμπειρία του να γίνει βίωμα και αυτή να γίνει γνώση, γνωσία. Μας ενδιαφέρει να δούμε λοιπόν πώς έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις ο έφηβος και πώς μπορεί να εστιάσει στις δυνάμεις του και να χτίσει πάνω σε αυτές. Πώς μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του και να βρει καινούριους τρόπους να προσαρμοστεί, να βρει και καινούριες δεξιότητες για να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Πώς μπορούμε να τον ενισχύσουμε να παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πώς μπορούμε να του δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ για να σε στηρίξουμε και όχι για να σε προστατεύσουμε, γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τις επάρκειές του, τις χαρτογραφούμε, τις καταγράφουμε, ταυτόχρονα με τον τρόπο που έχει μάθει να τις αναγνωρίζει στον εαυτό του, μέσα από τις πραγματικές του εμπειρίες. Η αυτοπεποίθηση έχει τις ρίζες της στην επάρκεια.
Οι έφηβοι μαθαίνουν να έχουν αυτοπεποίθηση και να την ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, αποδεικνύοντας την επάρκειά τους σε πραγματικές καταστάσεις. Οι γονείς μαθαίνουν το πώς θα ακούνε τα παιδιά τους και πώς μπορούν να το στηρίξουν τον έφηβο ή την έφηβη σε αυτή τη διαδικασία χτισήματος της αυτοπεποίθησης. Επενώ το παιδί μου, το επενώ ειλικρινά, το ενθαρρύνω να προχωρήσει. Έχω ρεαλιστικά υψηλές προσδοκίες για το παιδί μου. Τον πιέζω να κάνει πράγματα που θέλω εγώ, γιατί φοβάμαι ότι αν τον αφήσω μόνο του δεν θα τα καταφέρει. Τον επικρίνω, εστιάζω σε αυτά που κάνει λάθος. Η αυτοπεποίθηση είναι μια σανίδα εκτόξευσης προς την επιτυχία στην ενήλικη ζωή. Είναι μετά την επάρκεια ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πατάει η ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δουλέψουμε παράλληλα και με τους γονείς και με τον έφηβο για να τους δείξουμε τις τεχνικές που μπορούν να χτίσουν αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι. Ταυτόχρονα χτίζουμε και τη σύνδεση. Δηλαδή, πώς συνδέεται ο έφηβος με τους άλλους, με τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά και με τα άτομα που έχει γύρω του, τόσο με την οικογένειά του, όσο και με τους φίλους, όσο και με την ευρύτερη κοινωνία μέσα στην οποία ανήκει. Ο γονιός πάλι είναι ένα πρότυπο, είναι ένα μοντέλο. Μαθαίνουμε λοιπόν το παιδί από μικρό να υποστηρίζει συναισθηματικά τους άλλους στις δύσκολες στιγμές. Έχουμε ένα χώρο που όλη η οικογένεια περνάει λίγο χρόνο μαζί και ουσιαστικά συνδέεται ο ένας με τον άλλον. Αποτρέπω τον έφηβο από το να αναπτύξει στενές σχέσεις με τους άλλους ή καλλιεργώ τις υγιείς σχέσεις. Όλα αυτά τα θέματα αναλύονται πάρα πολύ στο κομμάτι που αφορά τη σύνδεση του εφήβου με τον κόσμο και την οικογένειά του και χτίζουν τα θεμέλια για το χαρακτήρα του. Στόχος μας με το NLP είναι να βοηθήσουμε τον έφηβο να ανακαλύψει το δικό του αξιακό σύστημα, να δει ποιες είναι οι πλευρές του χαρακτήρα του και να καταλάβει πώς οι συμπεριφορές του επηρεάζουν τη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους τόσο με καλό όσο και με κακό τρόπο. Η συμβολή είναι ένα επίσης σημαντικό κομμάτι που ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων. Γιατί ο έφηβος αισθάνεται ικανός ότι μπορώ και εγώ με το δικό μου τρόπο να συμβάλλω είτε στην οικογένειά μου, είτε στη βελτίωση μιας συνθήκης γύρω μου, στο ευρύτερο φιλικό ή κοινωνικό ή σχολικό μου περιβάλλον ή ακόμα και στην κοινωνία. Η αντιμετώπιση. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας της ψυχικής ανθεκτικότητας. Δουλειά μας στο NLP είναι να λειτουργούμε proactively, δηλαδή να μαθαίνουμε και να δείχνουμε στον έφηβο καινούργιες δεξιότητες και καινούργιες στρατηγικές, αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης, με τις οποίες θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση κρίσης που συμβαίνουν στη ζωή του. Σε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, οι ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές είναι προσπάθειες να ανακουφιστούν από το στρες και τον πόνο. Οφείλουμε να τους το πούμε. Οφείλουμε να τους το δείξουμε. Οι αρνητικές συμπεριφορές δεν καταδικάζονται, απλά αναλύονται. Άρα, αυτό που κάνουμε με το NLP είναι να βοηθήσουμε τον έφηβο να χαρτογραφήσει τη συμπεριφορά του και να δούμε πώς έχει μάθει μέχρι τώρα να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες στη ζωή του και με ποιες θετικές στρατηγικές μπορεί να αλλάξει τρόπο διαχείρισης και να μπορέσει αποτελεσματικά να ξεπεράσει στρεσογόνες καταστάσεις. Ο έλεγχος έχει πολύ στενή σχέση με την αυτοπεποίθηση και με την επάρκεια του εφήβου. Όταν οι έφηβοι συνειδητοποιούν ότι μπορούν να ελέγξουν την έκβαση των αποφάσεων και των πράξεών τους, είναι πιθανότερο να μάθουν πως έχουν την ικανότητα να το κάνουν, να κάνουν αυτό που χρειάζεται και να επανακάμψουν. Αν οι γονείς παίρνουν όλες τις αποφάσεις για τα παιδιά και τα παιδιά δεν ελέγχουν τίποτα, Αν οι γονείς αποφασίζουν για τα πάντα, λειτουργούν για τα πάντα και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα, απλά γίνονται παθητικά και δεν ακολουθούν, ο έφηβος δεν μπορεί αργότερα, στα πιο μετέπειτα χρόνια της ζωής του, να αποκτήσει τον έλεγχο πάνω σε καμία κατάσταση. Είπαμε και πριν ότι ένα σημαντικό κομμάτι που χτίζουμε με το NLP είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Να αισθάνεται δηλαδή ο έφηβος ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης του εαυτού του και πως με την εργαλειοθήκη του, με τις δεξιότητες του και τις ικανότητές του, μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία. Η ανθεκτικότητα των παιδιών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το γονεϊκό στυλ που υιοθετεί η κάθε οικογένεια. Αν λοιπόν έχουμε γονικούς τρόπους ανατροφής οι οποίοι είναι πιο αυταρχικοί και δεν ενθαρρύνουν το διάλογο,
Ο έφηβος θα είναι πειθαρχημένος, αλλά συνήθως θα είναι απρόθυμος ή ανίκανος για να πάρει πρωτοβουλία στη ζωή του. Αν έχουμε γονείς οι οποίοι έχουν έναν παραχωρητικό τρόπο ανατροφής, θα αντιμετωπίσουμε πιο νευρωτικούς εφήβους που εξαναγκάζονται να αυτοελέγχονται και να βάζουν οι ίδιοι όρια για τη ζωή τους, χωρίς να έχουν την εμπειρία που να τους υποδεικνύει πώς πρέπει να τεθούν τα όρια. Γονείς που είναι αδιάφοροι, γιατί είναι πολύ απασχολημένοι με άλλες δραστηριότητες, για να μπορέσει να βάλει ένας γονιός στη συμπεριφορά του εφήβου όρια, αντιμετωπίζουμε στην περίπτωση αυτή εφήβους που έχουμε μείζωνα προβλήματα στη συμπεριφορά, μπορεί να φτάσουν μέχρι ακραίες συμπεριφορές προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των γονέων τους. Ένας διαλλακτικός τρόπος ανατροφής είναι αυτός που προσφέρει περισσότερη αγάπη, που ενθαρρύνει το διάλογο, που περιμένει την καλή συμπεριφορά, που δίνει ευκαιρίες για περισσότερη ανεξαρτησία. Στην περίπτωση αυτή και σε ένα τέτοιο μοντέλο γονεϊκό, είναι πολύ πιο πιθανό οι έφηβοι να παρουσιάσουν λιγότερες ανησυχητικές συμπεριφορές και να γίνουν ψυχικά ανθεκτικοί. Σκοπός του NLP είναι, εκεί που στοχεύει, είναι στην ανάπτυξη της θετικής αντίληψης και φιλοσοφίας, σε ένα positive δηλαδή mindset στον έφηβο. Να βγάλουμε την απαισιόδοξη προδιάθεση και να εστιάσουμε στη θετική σκέψη. Να εκτιμήσουμε τα θετικά συναισθήματα. Να θεμελιώσουμε τα δυνατά σημεία του εφήβου. Να καταλάβει ο έφηβος ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Πώς θα ανακαλύψει τον εαυτό του. Πώς θα αναπτύξει τη θετική του αντίληψη και αυτοεκτίμηση, που είναι βασικός προστατευτικός παράγοντας, όπως είπαμε. Πώς θα αξιοποιήσει τα δυνατά του στοιχεία, με τι στρατηγικές. Ο έφηβος με το NLP μαθαίνει να αναπτύσσει την αποφασιστικότητά του, προσδιορίζει τον εαυτό του και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του και εσωτερική έδρα ελέγχου. Είναι αποτελεσματικός. Μαθαίνει να επιλύει προβλήματα και αποφάσεις και υπερασπίζεται και τον εαυτό του και τη γνώμη του και τα δικαιώματά του. Λειτουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο, ακολουθούμε τις βασικές τεχνικές του NLP που μας δείχνουν το πώς πρέπει η επικοινωνία να παραμένει ανοιχτή. Άρα λοιπόν ο έφηβος μαθαίνει να αποκτά αποτελεσματικές δεξιότητες ακρόασης, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία των ιδεών, η διεκδικητικότητα, με στόχο να δημιουργήσει μακροχρόνιες, υγιείς, ανθρώπινες σχέσεις, τόσο με τους συνομιλίκους του, όσο και μέσα στην οικογένειά του. Ενώ ταυτόχρονα μαθαίνει τρόπους και τεχνικές να επιλύει αποτελεσματικά προσωπικές του συγκρούσεις. Με δύο λόγια, μεταμορφώνει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Μαθαίνει να αναπροσαρμόζει τις αντικσοότητες και να αναπτύσσει θετικές στρατηγικές. Μαθαίνει να αποδίδει θετικό νόημα σε αντικσοότητες και στα εμπόδια της ζωής, και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας. Αναπτύσσει θάρρος, υπομονή και αισιοδοξία. Μετατρέπει τις προκλήσεις και τους στρεσογόνους παράγοντες ευκαιρίες εξέλιξης και αξιοποιεί και δοκιμάζει τα δυνατά του στοιχεία και τις σχέσεις του, που είναι βασική ιδιότητα υπερνίκησης των εμποδίων. Βασικοί τρόποι ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας στους εφήβους με τις τεχνικές του NLP είναι, καταρχήν, να μπορεί ο έφηβος να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί τα συναισθήματά του. Ταυτόχρονα να αναγνωρίσει την καθημερινότητά του και τις θετικές στιγμές. Μας ενδιαφέρει να εστιάσει στο εδώ και στο τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει το παρελθόν, δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον. Ο εφηβικός εγκέφαλος είναι έτσι δομημένος, ώστε οι στόχοι που βάζει και η ευχαρίστηση που θέλει να πάρει από την επίτευξη των στόχων είναι βραχύχρονη. Δεν είναι σχεδιασμένος ακόμα για να μπορεί να θέτει μακρινούς, μακροπρόθεσμους στόχους. Η εστίαση λοιπόν στο εδώ και στο τώρα είναι πολύ κέραια για τον έφηβο, γιατί είναι το χρονικό πλαίσιο εκείνο που ο ίδιος και ο εγκέφαλός του μπορεί να αντιληφθεί. Η δημιουργία των ουσιαστικών σχέσεων, η αγάπη για τον εαυτό του, η θετική αυτοεικόνα και αυτοαντίληψη, η ανάπτυξη πνευματικότητας και η αίσθηση του προσωπικού ελέγχου και των δυσκολιών είναι τομείς και τρόποι με τους οποίους ενισχύουμε ψυχικά τους εφήβους. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι η σύνδεση με τους άλλους. Η επικοινωνία, δηλαδή, αποτελεί ένα βασικό συστατικό για την ψυχική υγεία και το δίκτυο υποστήριξη είναι απαραίτητο σε περιόδους δυσκολιών. Οι έφηβοι μαθαίνουν να συνδέονται με τους άλλους. Οι εποχές που βιώνουμε είναι εποχές που χαρακτηρίζονται από απομόνωση
στην εφηβεία. Οι έφηβοι τα τελευταία χρόνια είναι πιο μόνοι τους από άλλες εποχές και χρονικές στιγμές της ιστορίας. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η τεχνολογία τους έχει οδηγήσει σε αυτή την απομόνωση και σε αυτή την τάση απόσυρσης από τις κοινωνικές σχέσεις. Στόχος μας είναι να μάθουμε τους εφήβους ότι μέσα από τη σύνδεση και τη διασύνδεση με τους άλλους, τα θετικά που μπορούν να εισπράξουν είναι πάρα πολλά. Η αυτοφροντίδα είναι ένα κομμάτι σημαντικό στο να μάθει τις κατάλληλες και τις πιο υγιεινές επιλογές ο έφηβος, οι οποίες θα ενδυναμώσουν το σώμα του και το μυαλό του. Η νοηματοδότηση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στη δουλειά μας με τους εφήβους, γιατί το άτομο, ο έφηβος, πρέπει να βρει το νόημα στη ζωή κάτω από δύσκολες συνθήκες, έτσι όπως εκείνος το αισθάνεται και έτσι όπως εκείνος το νιώθει και το έχει ανάγκη. Ας μην ξεχνάμε πως βασική αρχή του NLP είναι ο σεβασμός στο μοντέλο ζωής του άλλου και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του άλλου. Κάθε έφηβος λοιπόν μπορεί να ανακαλύψει το δικό του νόημα κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες, γνωρίζοντας βέβαια πάνω απ' όλα πως έχει τη δύναμη, τα όπλα και τα εργαλεία να τις αντιμετωπίσει. Αυτά τα όπλα και τα εργαλεία τον βοηθούν στο να επιλύσει τα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει στη φαρέτρα του διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικές τεχνικές που θα τον βοηθήσουν να προχωρήσει και να ξεπεράσει μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Η στοχοπροσήλωση βοηθά στην αίσθηση πληρότητας και εσωτερικής δύναμης και είναι βασικό κομμάτι του NLP. Το πώς βάζουμε smart στόχους είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους εφήβους και οι έφηβοι ουσιαστικά μαθαίνουν πώς ένας στόχος είναι σωστός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, πώς να τον κατακτούν και πώς να επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργεί καλά. Η αξιολόγηση και η αντικατάσταση των δυσλειτουργικών σκέψεων με μη παραμορφωτικούς τρόπους σκέψης που ταυτόχρονα βοηθούν στην υγεία αυτοκριτική είναι μια πολύ μεγάλη σημαντική δεξιότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας και έχει να κάνει πολύ με τον τρόπο που ένας άνθρωπος, ένας έφηβος, έχει μάθει να σκέφτεται. Σημαντικό κομμάτι που δουλεύουμε με τους εφήβους με το NLP στις δυσλειτουργικές σκέψεις είναι και οι περιοριστικές πεποιθήσεις που έχει ο έφηβος διαμορφώσει μέσα από την πορεία της ζωής του για τον εαυτό του και κυρίως για τις ικανότητές του. Η αισιοδοξία είναι κάτι που χτίζεται ταυτόχρονα όταν ο έφηβος μάθει πως πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Πραγματικά βάζω μικρούς καθημερινούς στόχους και μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτούς. Μαθαίνω πώς να γίνομαι πετυχημένος. Μαθαίνω ότι μπορώ με στρατηγική και με συγκεκριμένο τρόπο να ξεπεράσω τις δυσκολίες μου και να φέρω το αποτέλεσμα που θέλω εγώ στη ζωή μου. Είναι κομμάτι μάθησης. Ταυτόχρονα, κοιτάμε και πίσω. Δηλαδή, κάθε δυσκολία ή κάθε πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο έφηβος στο παρελθόν και έχει ξεπεραστεί, μπορεί να λειτουργεί σαν μάθημα για εκείνον. Σαν μοντέλο συμπεριφοράς, το οποίο ακολουθώντας το, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για επόμενες φορές που θέλει να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες και τα όποια εμπόδια βρει στη ζωή του. Ήταν μία πρώτη προσέγγιση η σημερινή στο πώς ενισχύουμε την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων. Είναι σημαντικό εδώ να τονίσω ότι με το NLP δουλεύουμε σε δύο επίπεδα, τόσο στο επίπεδο του εφήβου όσο και στο επίπεδο των γονέων και της οικογένειας. Οι γονείς είναι πολύ τιμή συμμαχοί μας στη δουλειά που κάνουμε με τους εφήβους. Ανακαλύπτουμε καινούριους δρόμους επικοινωνίας. Ουσιαστικά ενδυναμώνουμε και την οικογένεια. Αλλά πάνω απ' όλα ο στόχος μας είναι πώς θα μπορέσει ο έφηβος, χαρτογραφώντας τη δική του πορεία και ορίζοντας και τη δική του πορεία στο μέλλον, να αποκτήσει όλα τα όπλα που χρειάζεται, όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται για να τα καταφέρει και να μπορέσει να προοδεύσει στο μέλλον και να έχει τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία θα τον κάνουν χρήσιμο και ωφέλιμο τόσο στον εαυτό του όσο και στους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Καλή συνέχεια εύχομαι.